sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Livayet Hamd ismiyle müsemma olan sancağı altında cemil haşr eyleye. Στον Άρατο του Δήμου Φιλήρα, στο νομό της Ροδόπης, έγινε η κηδεία του 18χρονου Χουσέιν Ναϊτσίκ, που έχασε τη ζωή του πριν από μερικές ημέρες στη Γερμανία στο τρομοκρατικό χτύπημα του μονάχου. Η σωρός του 18χρονου νέου μεταφέρθηκε στον οικισμό το μεσημέρι της Τετάρτης και ακολούθησε η κηδεία του παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ο Χουσέιν χαρακτηρίζεται ως ήρωας, αφού σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει την αδερφή του από τα πυρά του τρομοκράτη. Η κηδεία του που έγινε στον Άρατο έγινε κατόπιν απόφαση της οικογένειάς του, η οποία ήθελε η σωρός του παιδιού της να φιλοξενείται στη γη της πατρίδας του, δηλαδή της Ελλάδας. Στην κηδεία του που έγινε δημοσία δαπάνη παραβρέθηκαν ο μουφτής Κομωτινής Μέτζος Τζεμαλή, οι βουλευτές Ιλχάν Αχμέτα, Ιχάν Καραγιουσούφ και Μουσταφά Μουσταφά, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, ο επίτιμος πρόξενος της Γερμανίας Σταμάτης Κουρούδης, πολιτευτές, αντιπρόσωποι συλλόγων και πλήθος κόσμου. Στην κηδεία βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Κομωτινής Παντελεήμων, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια. Πρέπει να σε κάνει να είσαι περήφανος μέσα στον πόνο σου. Να στηρίξεις τη γυναίκα σου, γιατί ο άντρας έτσι και ο καλός σου καπετάνιος φαίνεται στα δύσκολα και στις φορτούνες. Έτσι. Και εμείς όλοι είμαστε κοντά σας για να σας συμπαρασταθούμε σε αυτή τη δοκιμασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σας. Να είστε καλά. Ο Θεός βοηθάει τον αδερφό. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να σε κάνει να είσαι υπερήφανος. Εκείνος μπορεί να έπεσε, αλλά υψώθηκε πολύ ψηλά. Στη συνείδηση όλου του κόσμου. Έτσι, όλου του κόσμου. Ο οποίος αγάπησε. Έτσι, και αυτό απέδειξε τι είμαστε οι Έλληνες. Ναι, ότι έχουμε μέσα μας φιλότιμο και ψυχή. Σωστό. Και μπορούμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να είσαι γερός, εύχομαι. Και έτσι ήρθα να σε δω και να σε χαιρετήσω. Ναι. Έτσι. Θα γυρίσεις και στη Γερμανία πάλι. Ναι. Εκεί γεννήθηκαν τα παιδιά, απλώς ερχόσασταν εδώ τα καλοκαίρια. Αλλά τώρα το ένα κορίτσι, το άλλο αγόρι. Και εκείνους να τους πεις και τους δύο να είναι υπερήφανοι για τον αδελφό τους. Βέβαια η κοπέλα θα αισθάνεται δύσκολο, σου λέει ζω εγώ γιατί θυσιάστηκε ο αδελφός μας. Αλλά έτσι γίνεται. Εσύ όμως θα τους στηρίξεις όλους. Είμαστε μουσαφιρέοι. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε μουσαφιρέοι που λέγανε οι παππούδες μας, έτσι το λέγανε. Να είσαι καλά, να είσαι γερός.